να προχωρήσουμε σε μία έξοδο από τα μνημόνια και να σταματήσουμε το διεφθαρμένο, τη λειτουργία του διεφθαρμένου συστήματος μέσω μέσης ενημέρωσης επιχειρηματιών που διαπλέκονται με το δημόσιο σε μία κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας από δύο διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Με πρώτο και κυρίαρχο θέμα όμως την προστασία των εθνικών θεμάτων και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Η συνεργασία μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει με έναν άριστο τρόπο και είμαστε πρώτης τελικής εξόδου της χώρας από την εποχή των μνημονίων μετά την αξιολόγηση και την τελική λύση στο οικονομικό θέμα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Βρυξέλλες και διαπραγματεύεται το μεταναστευτικό και εγώ ξεκινώ την αποστολή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες αύριο προκειμένου να κάνω συναντήσεις εκεί και με πολιτικούς παράγοντες αλλά και παράλληλα με την ομιλία μου στο μεγαλύτερο κέντρο αποφάσεων, το Ισραηλιτικό Κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αυτή είναι δεδομένος. Θέσαμε το θέμα της ψήφου εμπιστοσύνης, ότι δεν υπάρχει ψήφου εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του κυρίου Μουζάλα. Όχι για τον κύριο Μουζάλα ως πρόσωπο, αλλά για αυτά τα οποία ελέγχθησαν και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, διότι ανεξάρτητα αν επρόκειτο για ένα λεκτικό λάθος του κυρίου Μουζάλα, είδαμε ότι βρήκαν ευκαιρία φαντάσματα του παρελθόντος οι γνωστοί εθνομηδενιστές να βγουν και να πάρουν θέση για το θέμα του ονόματος Μακεδονίας. Είδαμε μέχρι τον Γιώργο Παπανδρέου σήμερα το πρωί να βγαίνει από το χρονοτούλα από τις ιστορίες και να κάνει tweet παίρνοντας θέση δημόσια. Είδαμε την κυρία Ρεπούση και είδαμε και μάλιστα ένα site 3.000 like που προσπαθούσε να θέσει θέμα που έχει λυθεί οριστικά και μετάκλητα στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλίου. Απέναντι στα 3.000 like βάζουμε τις 3,5 εκατομμύρια υπογραφές του ελληνικού λαού που είχε συλλέξει τότε με πρωτοβουλία του Μακαριστού Χριστόδουλου. Απέναντι σε αυτές τις φωνές των εθνομηδενιστών που ακούστηκαν, παρατάσσουμε την ξεκάθαρη δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη χθες, την ξεκάθαρη δήλωση της κυβέρνησης, ότι αυτή η κυβέρνηση στηρίζει την απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλη η άλλη φωνή ακούγεται δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Την Τρίτη το βράδυ υπάρχει η συζήτηση για την διαφθορά, όπου είναι η ώρα να ακουστούν ονόματα, επίθετα από τις περίφημες λίστες που μέχρι τώρα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος έκρυβαν, το Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ήρθε η ώρα να ακουστούν αλήθειες για τα θέματα της διαπλοκής στη δικαιοσύνη, όπως επίσης να μάθει ο ελληνικός λαός την ώρα που οδηγούταν σε εξαθλίωση ποιοι διαπλεκόμενοι κινούσαν εκατοντάδες εκατομμύρια σε κρυφούς λογαριασμούς, ποιοι εκδότες την ώρα που δανειζόντουσαν τα χρήματα του ελληνικού λαού από τις τράπεζες και από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες την ίδια στιγμή τα έβγαζαν στο εξωτερικό χρεώνοντας τα κανάλια τους, και πώς αυτή η κυβέρνηση θα τελειώσει με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Η συζήτηση την Τρίτη το βράδυ για τη διαφθορά θα γίνει, είτε σε κάποιους αρέσει είτε δεν αρέσει. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι πιστεί απόλυτα σε αυτά που είπαμε, θέτοντας ξεκάθαρα το θέμα της στήριξης με ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση μέχρι τέλους και το τέλος της τετραετίας. Επιμένουμε στις πρωτοβουλίες που θα πάρει ο Πρωθυπουργός σε συνεννόηση και μαζί μας
μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες για να σοπάσουν ξανά εκείνοι που τόλμησαν να βγουν από το χρονοτούλο από τις ιστορίες και να φέρουν στους εθνομηδενιστές. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι αυτό που λέμε, μου επιτρέπετε να πρώτο